Πώς έχουμε φτάσει εδώ ρε παιδιά, δηλαδή αλήθεια τώρα πώς γίνεται να δουλεύουν πόσα άτομα, να ξοδεύονται πόσα εκατομμύρια ή χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες για να βγει ένα τέτοιο πράγμα. Πώς, δηλαδή, πώς, πώς, εγκρίνεται, πώς γίνεται κιόλα όταν από πίσω που σας το είχα πει και πρόσφατα έχουμε μια εταιρεία όπως η HBO που πραγματικά για μένα και εξακολουθεί ανεξαρτήτως από αυτό το πράγμα που έκανε τώρα να βγάζει τόσο ποιοτικό περιεχόμενο, να βγάζει μια σειρά όπως η Βίλμα. Εάν δούλευα στην HBO μετά από αυτό, ε, σε οποιοδήποτε πόστο, επιστάτης να ήμουν, να σκούπιζα δηλαδή απλά τα πατώματα, θα ντρεπόμουν να πω ότι δουλεύω στην HBO. Δημιουργός αυτού του εμετού είναι ο Charlie Grandin, ο οποίος παραδόξως είχε γράψει 8 επεισόδια από το The Office, okay, okay. και τη φωνή της στον κεντρικό χαρακτήρα στη βίλημα ε, δανείζει η Mindy Κόλινγκ, η οποία, παιδιά, ήταν σενοριογράφος 26 επεισοδίων του The Office, οπότε αυτοί οι δύο προφανώς, γνωρίζονταν από εκεί και μάλιστα ανάμεσα σε αυτά τα 26 επεισόδια είχε γράψει δύο επεισόδια που ήταν από τα πιο ε, highest rating που είχαν τις καλύτερες ας πούμε κριτικές δηλαδή. Και αυτοί οι δύο άνθρωποι, βέβαια, να σημειωθεί ότι υπο... υποτίθεται, αν μπείτε να δείτε ποιοι έχουν γράψει τα επεισόδια που έχουν βγει μέχρι στιγμή, διότι μέχρι στιγμή έχουν βγει 6, δηλαδή τώρα που έχω κάνει αυτό το review, και όχι, δεν χρειάζεται να δω, να υποβάλω τον εαυτό μου να δει τα υπόλοιπα 4, και ούτε κι εσεί, ελπίζω να σα έχω προλάβει να μην έχετε δει ούτε ένα. Λοιπόν, αν δείτε, βέβαια, με εξαίρεση το πρώτο επεισόδιο που το έχει γράψει ο δημιουργό, δεν έχουν εμπλακεί, υποτίθεται, στα επεισόδια και μάλιστα σε κάθε επεισόδιο μέχρι στιγμή αυτά τα 6. Είναι άλλο σκηνοθέτη, άλλη σεναριογράφη. Και παρόλα αυτά είναι το ίδιο σκουπίδια για ακριβώ του ίδιου λόγου. Που σημαίνει, είναι πολύ περίεργο φυσικά, ότι κάτι δεν πάει καλά. Προφανώ υπάρχει κάποια γραμμή από πάνω από τον δημιουργό και είμαι σίγουρο και από την πρωταγωνίστρια, διότι πάντα και αυτοί έχουν ένα λόγο για να βγάλουν αυτό τον εμετό με στη μούρη μας. Το Βίλμα, για όσους δεν γνωρίζετε, είναι μια, να την πούμε, origin υποτίθεται σειρά για το τεράστιο franchise που είναι το Scooby-Doo, το οποίο Scooby-Doo, παιδιά, είναι ένα franchise το οποίο υπάρχει από τα τέλη της δεκαετίας του 60 μέχρι και σήμερα και έχει βγάλει άπειρες animated σειρές, μετά έχει βγάλει animated ταινίες, έχει βγάλει live action ταινίες, έχει βγάλει βιντεοπαιχνίδια, έχει βγάλει comics, τώρα μιλάμε τι να πω παιδιά, για κολοσσό. Και για, για κάποιο λόγο είπαν να δοκιμάσουν ξέρω εγώ και κάπου αλλού ας πούμε τις ικανότητε ικανότητές τους η ε, οι δημιουργοί σου λέει τα έχουμε κάνει όλα, ας πούμε να τα κάνουμε όλα μπάχαλο. Έτσι, για να το πω ευγενικά, ας πούμε. Παιδιά, αυτό το show έχει στο MDB 1,3 από 56.000 ψήφου, ε, μέχρι τη, τουλάχιστον τη στιγμή που θα έχει ανέβει αυτό το βίντεο. Και στο Rotten Tomatoes 42% από του κριτικού και 6% από το κοινό με 10.000 ψήφου. Δεν ξέρω για ποιο λόγο είναι τόσο ψηλά το ποσοστό. Είναι η πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη στο κανάλι, παιδιά, διότι δεν, και δεν είχε χρειαστεί και δεν μ' αρέσει γενικά τα αποφεύγω, αλλά εδώ πραγματικά του χρειάζεται και το χαρακτηρίζει απόλυτα και το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη σειρά, παιδιά, είναι μια woke, ηλυθιότητα, βλακεία, η οποία προσβάλλει, από πού να το πιάσω, άντρε, γυναίκες, γκέι, τρανς, παιδιά, φίβους, μαθητές, γονείς, κατσαρίδες προσβάλλει φεμινιστές, φιλές από όλο τον κόσμο, εννοείται φυσικά προσβάλλει αυτό από το οποίο έχει βγει που είναι το scooby και εννοείται και ξεπακούεται ότι προσβάλλει την κομμωδία σαν είδο. Το ας πούμε σενάριο αυτής της σειράς είναι ότι έχουμε την Βίλμα η οποία βίλμα κιόλα να σημειωθεί, και όχι μόνο στη βίλμα, έχουμε αλλάξει σε όλου οι φυλέ, σε όλο το γκάνγκ ε, ε, του Σκουμπιντού και όνομα επίση. Ο Σάγκη λέγεται ε, Νάσφιλ, να, Νόρβιλ, δεν μοιάζει, ένα από τα δύο τέλο πάντων, το έχουν αλλάξει το όνομά του. Έχουν αλλάξει φιλέ σε όλου, χωρί λόγο. Ξέρετε, πάντα σα λέω δεν έχω θέμα, πω δεν έχω θέμα και με το δεσάντμα κτλ. Όταν έχει νόημα. Εδώ πέρα το έχουν κάνει, το κάναν αποκλειστικά και μόνο επειδή έτσι είναι και για να το κάνουν γιατί νομίζουν ότι είναι cool, γιατί αυτό πλασάρει. Κάνανε Ινδύ τη Βίλμα επειδή είναι Ινδύ η ηθοποιός που δίνει τη, τη, τη φωνή της και πραγματικά από πότε οι σεναριογράφοι παιδιά δηλαδή προβάλλουν μέσα σε αυτά που γράφουν στους ίδιους σε αυτούς. Δηλαδή ως ένα βαθμό ναι, κάνεις κάποια πράγματα και είναι από προσωπικές σου εμπειρίες, εννοείται αυτό, δεν το συζητάμε, αλλά όχι να βάζεις τον εαυτό σου καρμπόν μέσα. Δηλαδή αυτό πάμε αλλού, ξεφεύγουμε εντελώς. Και τέλος πάντων έχουμε να κάνουμε με τη Βίλμα, η οποία ε, ανακαλύπτει ότι αρχίζει και γίνεται κάτι φόνη τέλος πάντων στο σχολείο όπου ο δολοφόνος αφαιρεί τον κέφαλο, όπως έχετε δει ενδεχομένω και από το τρέιλερ, από τα θύματα του. Μέσα από αυτό επίσης ψάχνει και τη μητέρα της η οποία έχει χαθεί και φυσικά μέσα από όλο αυτό πάνε και να ενώσουν και να δημιουργηθεί η συμμορία του Σκομπή. Εν τω μεταξύ, μαντέψτε παιδιά, η Βίλμα είναι η πιο γαμάτη από η πιο και καλά έξυπνη, η πιο σούπερ, η πιο παρεξηγημένη. Όλοι οι υπόλοιποι του έχει ξεφτυλίσει σε αειδιαστικό βαθμό. Η... Ο Φρέντι ναι, η προσωποποίηση τη Τοξική αρενοπότητα ενώ ταυτόχρονα είναι φυσικά επειδή είναι άντρα, είναι και παντελώ ηλίθιο μέσα σε όλα. Α να, να ανοίξω και μήνυ παρένθεση, αλλά πολύ σημαντική παρένθεση μια που έπιασα τον Φρεντ και να πω ότι υποτίθεται έχει μικρό παίο και τον κοροϊδεύουν παιδιά. Είναι μια animation σειρά και πιάνουν έναν άντρα, ένα, έναν έφηβο. Ούτε καν δεν μιλάμε καν για ενήλικο ο οποίο έχει μικρό παίο και τον κοροϊδεύουν όλοι, όχι μόνο οι μαθητέ του, γονεί, ενήλικε, οι πάντε. Ναι, μετά τον κεφαλικό συνεχίζω. έχουμε μετά τον Νάσβιλ και η Σάγκη, ο οποίο. <laughs> δεν έχω καταλάβει αυτό το χαρακτήρα. Ενδεχομένω το έχουν ξεφτυλίσει περισσότερο από όλου, ξέρω εγώ. Την Δάφνη, η οποία. εντάξει, μαντέψτε, εννοείται ότι επειδή είναι ωραία τη παρέα, είναι μια σκύλα και μισή και προφανώ και ηλίθια. Και τι άλλο μα έχει μείνει. Κανένα, γιατί πολύ απλά προ το παρόν τουλάχιστον σε αυτά τα έξι επεισόδια δεν υπάρχει ο Σκούμπι. Οπότε είναι μόνο αυτοί οι τέσσερι. Α, δεν ξέρω αν σας ανέφερα κιόλας ότι η Βίλμα είναι λεσβία και το πάνε μάλλον από ό,τι φαίνεται, δε, γιατί εκεί θα καταλήξει σίγουρα, να τα έχει με την Δάφνη. Ήδη έχουν λίγο φασωθεί. Και μέσα σε όλο αυτό τον ασυνάρτητο πανικό, πετάει φυσικά μέσα χιούμορ, χιούμορ, υποθέτω έτσι το έχουν γράψει στα χαρτιά τους, αλλά κάτι άλλο είναι, δεν είναι αυτό, γιατί προσωπικά εμένα αυτό που μου βγάζει είναι ότι όσοι έχουν ασχοληθεί με τη συγκεκριμένη σειρά παιδιά, είχαν, έχουν περάσει πάρα πολύ άσχημα παιδικά και εφηβικά χρόνια και είπαν τι θα κάνουμε, θα φτιάξουμε μια σειρά που θα βγάλουμε όλη τη χολή μας και το άχτη μας εκεί και θα ξεσπάσουμε πάνω στους αθώους θεατές. Κάτσε ρε φίλε, εγώ τι φταίω δηλαδή. Σου έκανα κάτι όταν ήσουν μικρό, ήρθα, σου έκανα μπόλι, ήμουν ανταή. Ούτε καν, καμία σχέση. Τι φταίω δηλαδή να κάτσω εγώ που προσφέρθηκα να δω το σώσο και να μου φέρεσαι με αυτόν τον τρόπο. Και για όσου δεν έχετε ασχοληθεί ή να επενθυμίσω τέλο πάντων στου βετεράνου εκεί έξω, παιδιά, ο Σκομπιντού και η παρέα του ήταν μια παρέα διαφορετικών εφήβων, έτσι διαφορετικών χαρακτήρων, οι οποίοι είχε ο καθένα μέσα από τη διαφορετικότητά του να δώσει και κάτι μέσα στο μυστήριο που είχαν να λύσουν και το έλυναν όλοι μαζί σαν ομάδα, σαν μια, πορέ... σαν μια παρέα όμορφα και καλά. Και εδώ πέρα έχουν κάνει το ακριβώς αντίθετο. Όλοι είναι τοξικοί και ηλίθοι, με εξαίρεση την πρωταγωνίστριά μας που το όνομά της είναι στη σειρά, η Βίλμα. Τίποτα. Η ηλιθιότητα των συντελεστών εδώ πέρα είναι απίθμενη. Όταν λέμε δεν υπάρχει συνοχή γενικά στο σοου, παιδιά δεν υπάρχει πολλές φορές συνοχή ανάμεσα στις προτάσεις. Δηλαδή όταν γίνεται ένας διάλογος μεταξύ δύο χαρακτήρων, δεν υπάρχει συνοχή από τη μία πρόταση στην επόμενη και στη μεθεπόμενη. Λες κάτσε ξεκίνησε από το σημείο α, τώρα για κάποιο λόγο είμαστε στο ζ, έχουμε επιστρέψει στο γ και π, τελικά π, τι θες να μου πεις. Και ελπίζω να μην υπάρχει κανένα εκεί έξω που να πει: Ωπα, χρήστε από τα 10 επεισόδια, είδε μόνο τα 6. Δεν μπορεί να όλο ολοκληρωμένα, έτσι, αυτό το έργο. Σταμάτα τώρα. Έχω δει, ουσιαστικά, το 60%. Είναι όλα τα επεισόδια σταθερά, εμετός, πραγματικά, δηλαδή, μου ερχόταν αυτό, ξέρετε, σα έρχεται λίγο σε μέτω στο στόμα καμιά φορά και το καταπίνετε πάλι. Αυτό το πράγμα σε κάθε επεισόδιο δεν θα αλλάξει τίποτα στα υπόλοιπα τέσσερα. Δεν υπάρχει περίπτωση να υποβάλλω τον εαυτό μου να δω ούτε δευτερόλεπτο από τα υπόλοιπα επεισόδια. Και ο λόγο που έγινε αυτό το βίντεο είναι για να σώσω τυχόν κάποιον από εσά, φαν του Σκουμπιντού ή οτιδήποτε, που λέει Α, καινούριο σου, κάτσε να δούμε πω είναι κάτι διαφορετικό. Ναι, είναι κάτι διαφορετικό, αλλά όχι γι' αυτό που νομίζει. Και θα κλείσω αυτό το βίντεο αγανάκτηση, παιδιά, με κάτι το οποίο πραγματικά δεν περίμενα ή τουλάχιστον ελπίζα να μην πω και κυρίω να μην βιώσω ποτέ στη ζωή μου και είναι το εξή. Το Seahulk, η σειρά Seahulk της Marvel, που ξέρετε πόσο την αγαπώ γιατί έχω βγάλει αντίστοιχο βίντεο, είναι ο σκαρικό αριστούργημα μπροστά στο βίλμα. Το αφήνω εδώ, mic drop. Αυτά λοιπόν από εμένα. Ευχαριστώ πολύ όσοι παρακολουθήσατε μέχρι το τέλο το βίντεο και ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στου συνδρομητέ του καναλιού. Φυσικά, εάν σα αρέσει το περιεχόμενο, μπορείτε να εγγραφείτε ή ακόμα και να πατήσετε και το καμπανάκι ώστε να έχετε ειδοποιήσει για μελλοντικά βίντεο που ανεβάζω. Και επιπλέον, εάν θέλετε, μπορείτε να εγγραφείτε και στι μηνιαίε συνδρομέ που ξεκινάνε από 2 ευρώ. Αυτά από εμένα και θα σα δω στο επόμενο review.